Κύριε Κουτσαμπά, ολοκληρώθηκε η συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΕΣΕ με τον Πρωθυπουργό και υψηλά στελέχη της κυβέρνησης. Καταρχήν, είστε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα? Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί ένα πάγιο αίτημα της ΠΟΕΣΕ, αν και σήμερα πρώτα απειλιά, δόθηκε λύση. Ένα πάγιο της ΠΟΕΣΕ για το κεφάλαιο κίνησης που ζητούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, σήμερα ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Ανάπτυξης και πιστεύω ότι θα καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος των συναδέλφων, διότι ήταν αυτό που ζητούσαμε. Ζητούσαμε για την επανεκκίνηση της εστίασης, ένα κεφάλαιο κίνηση, γιατί είχαμε πάρα πολλά λιγμένα προϊόντα, αλλά και πάρα πολλά προϊόντα τα οποία τα είχαμε πετάξει κατά το κλείσιμο του lockdown. Το άνοιγμα της εστίασης πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας μέρες και πιστεύω ότι πραγματικά θα πάμε περίπου μετά τις 20 του μηνός. Δεν βλέπω πιο μπροστά την ημερομηνία, διότι ο Πρωθυπουργός από την εξαγγελία που έκανε είπε ότι πραγματικά τα χρήματα αυτά θα δοθούν στους επιχειρηματίες μέχρι τις 20 Απριλίου. Άρα αυτό σημαίνει ότι χωρίς να πάρουμε το κεφάλαιο κίνηση δεν θα ανοίξει η εστίαση. Πραγματικά όμως πρέπει να χαιρετήσουμε ότι ήταν ένα μεγάλο αυτό το μεγάλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που θα επιχορηγήσει τους επαγγελματίες με το 7% του τζίρου το 2019, εφόσον πραγματικά έχουν μια μείωση 30% του τζίρου από το 2020, πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολλούς συναδέλφους για να ανοίξουν τα καταστήματά τους.